και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, ιστορική μέρα για το κίνημα πολιτών Πρώτα η Ελλάδα. Βρισκόμαστε επί της οδού Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην Αθήνα, έξω ακριβώς από τα γραφεία του Αρείου Πάγου, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου ακριβώς είναι η είσοδος. Και ήρθαμε εδώ σήμερα για την κατάθεση των εγγράφων που απαιτεί ο νόμος προκειμένου να ιδρυθεί ένα νέο πολιτικό σχήμα. Από την ιδρυτική δήλωση μέχρι και τις υπογραφές που απαιτεί ο νόμος, 200 και πάνω. Σήμερα λοιπόν, όπως και το έμβλημα, ιστορική μέρα για το κίνημα πολιτών Πρώτα η Ελλάδα, ήρθε η ώρα για την οποία όλοι μας πιέζουν πλέον, καθώς ήμασταν έτοιμοι και το 2015 και το 2019, πόσο μάλλον το 2023, ακόμη και το 2024 σε ευρωεκλογές. Δώσαμε χώρο και χρόνο σε όλους. Δοκιμάστηκαν όλοι. Οι πάντες. Όχι μόνο το σύστημα που βρίσκεται εντός Βουλής και το ξέρουν όλοι, χωρίς να εξαιρείται ούτε ένα πολιτικό σχήμα που βρίσκεται εντός Βουλής, αλλά και το υποσύστημα, τα μικρά πολιτικά σχήματα, τα οποία είναι, θέλουν να λέγονται, να αυτοαποκαλούνται πατριωτικά, αλλά είναι κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν τα οποία απέρριψε μαζί με όλους τους άλλους, με όλα τα υπόλοιπα εντός Βουλής, ο κόσμος. Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Πλέον ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία, άνοιξε μια πολύ μεγάλη λεωφόρο με το 60% της αποχής και το αίτημα είναι ένα. Το αίτημα είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό κάνουμε. Δεχόμαστε λοιπόν, λέμε ναι στο αίτημά τους, ήρθε η ώρα, τελειώνουν όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε τόσο καιρό, χώρος και χρόνος δηλαδή στους άλλους, τέρμα. Προχωράμε μπροστά, όπως δηλώσαμε ήδη από τις δύο συνεντεύξεις τύπου, μία στις 24 Απριλίου και μία στις 2 Ιουνίου, όπου ήταν άφαντο όλο το εκδοτικό σύστημα το οποίο προσκαλέσαμε, που δεν αφήσαμε ούτε έναν, κανέναν απ' έξω. Είδατε, εκεί είναι τα βίντεο, να πάτε να τα ξαναδείτε, δεν ήρθε ούτε ένας. Μπαίνουμε μπροστά λοιπόν, βγαίνουμε μπροστά, το κίνημα πολιτών Πρώτα η Ελλάδα, και από εδώ και στο εξής, παρόντες σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Όποτε και αν αυτές γίνουν. Θες το χειμώνα, θες τον επόμενο χρόνο, θες το 27 όπως μας λέει ο Πρωθυπουργός μας, όποτε και αν γίνει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είμαστε παρόν. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει όλο αυτό που ζούμε. Η βρωμιά, η δυσοδεία, η ανηθικότητα, ολόκληρη η μεταπολίτευση συμπυκνώνεται σε αυτό το λεξιλόγιο. Κάπου πρέπει να μπει ένα stop. Γιατί εμείς ξέρουμε τι ζούμε. Εμείς που περπατάμε στην κοινωνία ξέρουμε τι ζούμε. Όχι αυτοί που τους παίρνει το αυτοκίνητο από την Εκάλη μέχρι το Πολεμικό Μουσείο για την εκδήλωση ή μέχρι τη Βουλή και τους ξαναπαίρνει μετά έξω από τη Βουλή και τους ξαναπάει στην Εκάλη. Χωρίς να περπατάνε στον δρόμο. Χωρίς να μπουν σε ένα μετρό. Χωρίς να μπουν σε έναν ηλεκτρικό για να δουν τι συμβαίνει εκεί που παραδίδουμε τη χώρα μας μέρα με τη μέρα. Φτάνει πια. Ως εδώ. Βγαίνουμε μπροστά. Αγαπητή Μαρίνα. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, μήπως ήρθε επιτέλους μέρα. Ήρθε η μέρα που όλοι περιμέναμε, που απλοί άνθρωποι ανά την Ελλάδα και όπου υπάρχει Ελλάδα, αυτό σημαίνει σε όλη την ομογένεια, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να έχουν κάνει τόσα χρόνια όλοι οι προηγούμενοι που ανέλαβαν τις στίχες του λαού μας. Και δυστυχώς δεν έδωσαν καμία σημασία. Είμαστε άνθρωποι που έχουν όρεξη, που θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό σε αυτή τη χώρα. Και έχουμε σηκώσει τα μανίκια να κάνουμε αυτό που ψυχοψιθυρίζεται από όλους, αλλά κανείς δεν θέλει να μπει μπροστά γιατί φοβάται, γιατί περιμένει τους άλλους να το κάνουν. Εμείς είμαστε αυτοί οι άλλοι που κάνουμε πράξη ό,τι μέχρι τώρα έχουμε πει. Μπαίνουμε λοιπόν μπροστά, έχοντας από πίσω όλους αυτούς που θα μας ακολουθήσουν και είναι πολλοί, και διαψεύδουμε με αυτόν τον τρόπο και τις Κασάνδρες, τις διάφορες Κασάνδρες που εδώ και πάρα πολύ καιρό λέγανε ότι δεν θα τα καταφέρουμε, δεν θα φτάσουμε μέχρι εδώ. Να είμαστε λοιπόν έξω από τον Άριο Πάγο, είμαστε εδώ για να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε με όλους τους τρόπους. Καταθέσαμε ό,τι έπρεπε να καταθέσουμε και αυτές οι Κασάνδρες δεν ανήκουν μόνο στο πολιτικό σύστημα και υποσύστημα που συνεχώς βάζει εμπόδια στο να μην ακούγεται η φωνή μας, να μην φαινόμαστε κτλ. Δυστυχώς για αυτούς δεν το έχουν καταφέρει και φυσικά δεν πρόκειται και να το καταφέρουν. Υπάρχουν και Κασάνδρες και ανάμεσά μας που έχουν φροντίσει με πάρα πολλούς τρόπους και πάρα πολλές φορές να μας διαλύσουν, όπως λένε, να μας δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα.
Και κλασικό παράδειγμα ήταν ο τελευταίος καιρός της συλλογής των υπογραφών, που εκεί ξεκαθάρισαν πάρα πολλά πράγματα και καταλάβαμε για πάρα πολλούς αρκετά. Είμαστε λοιπόν εδώ για να κάνουμε την αρχή και για να δείτε και εσείς ότι δεν είμαστε μόνο λόγια, κάνουμε πράξεις, και πράξεις μπορούν να κάνουν μόνο όσοι αγαπούν την πατρίδα και είναι ανεξάρτητοι και δουλεύουν για το καλό της πατρίδας και όχι για το δικό τους πολιτικό, προσωπικό ή κομματικό συμφέρον. Επίσης, είμαστε πολύ περήφανοι γιατί το πρώτα η Ελλάδα παίζει πλέον παντού. Σωστό. Το πήραν όλοι, το κλέψανε, άλλοι με σκοπό να το εκμαυλήσουν, άλλοι γιατί μας κλείνουν το μάτι, καλά κάνουν, έρχεται αυτή η ώρα. Το λέμε πλέον για άλλη μια φορά επίσημα, επισημότατα. Το αίτημα του κόσμου, το καθολικό, ποιο είναι πλέον, και σε πρόσφατη δημοσκόπηση, πλέον έχει επισημοποιηθεί δηλαδή, αυτό μας λέει, όχι ότι δεν το ξέραμε, ότι γιατί είστε διασπασμένοι. Έχετε διαφορές, ποιες είναι αυτές? Δεν έχουμε διαφορές, η αλήθεια είναι. Θέλει ο καθένας το μαγαζί του, θέλει ο καθένας να είναι πρόεδρος. Αυτός είναι ο Έλληνας. Εμείς λέμε όχι λοιπόν σε αυτό. Και έρχεται η ώρα και θα το πράξουμε πρώτοι, όπου θα τους καλέσουμε όλους. Για άλλη μια φορά, όπως καλέσαμε το εκδοτικό σύστημα να είναι παντού και μας γύρισαν την πλάτη, πλέον θα καλέσουμε όλους, βέβαια σεβόμενοι τις κόκκινες γραμμές μας. Δεν μπορεί να υπηρετήσει το σύστημα 50 χρόνια και να έρθει τώρα και να μου πει είμαι πατριώτης. Αυτά ας τα πούνε εκεί που ξέρουν. Θα τους καλέσουμε λοιπόν όλους σύντομα, πολύ σύντομα, και θα απαντήσουμε στο καθολικό αίτημα του κόσμου. Προς το παρόν όμως κάνουμε ένα ευρύ κάλεσμα. Ελάτε όλοι να συνεργαστείτε, να συμπορευτείτε, να συστρατευτείτε μαζί μας, να σηκώσουμε μανίκια. Δουλειά όμως. Θέλει δουλειά. Το ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Ήρθε η ώρα να προωθήσουμε και να αναδείξουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν και όχι αυτούς που θέλουν να γίνουν. Μοιράζουμε θέσεις. Θέλετε θέσεις? Ελάτε. Ελάτε να τις πάρετε με τη δουλειά σας, με την εργασία σας. Δεν διεκδικούμε τίποτα. Ανοίγουμε απλώς το δρόμο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Καταθέσαμε τα χαρτιά στον Άρεο Πάγο. Δεν μπορώ να σας πω, είμαι πολύ συγκινημένος. Εγώ σαν στρατιώτης τόσο καιρό νιώθω μεγάλη συγκίνηση και θα ήθελα να καλέσω όλους τους νέους να έρθουν να συστρατευτούν μαζί μας και να σηκώσουν μανίκια. Όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε σε λίγο θα φανερωθεί και θα φέρει αυτή τη μεγάλη αλλαγή που περιμένει ο κόσμος. Ελάτε όλοι μαζί, οι νέοι, να σηκώσουμε μανίκια για να αλλάξουμε την Ελλάδα μας. Ευχαριστώ πολύ.